Την πολιτική του εξόρμηση μπροστά στι επερχόμενε εκλογέ συνεχίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και το κρίσιμο ερώτημα που θέτει είναι αν θα συνεχίσει ο αντιλαϊκό δρόμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση του κεφαλαίου, δεν αλλάζει, δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, δεν μπορεί να γίνει υπέρ των λαών. Ο λαός να μην εφησυχάζει και να μην έχει καμία εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αναφέροντας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δυσπιστίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το ευρωβαρόμετρο, Καταγράφεται στην Ελλάδα. Άρα ο λαό μα όχι μόνο να μην εφησυχάζει, όχι μόνο να μην έχει καμιά εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στο το πλαίσιο αυτών σήμερα ζει στην ανασφάλεια είναι ενδεικτικό ότι το 74% το υψηλότερο ποσοστό έλλειψη εμπιστοσύνης στην Ευρώπη με βάση το ευρωβαρόμετρο καταγράφεται στην Ελλάδα με 26% εμπιστοσύνη. Σκληρή επίθεση στην πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε από το Ηράκλειο ο Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο Κώστας Παπαδάκη, κάνοντα ειδική αναφορά και στη χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ. Δείτε το ΒΟΑΚ και πώ διαμορφώνεται η κατάσταση που χρηματοδοτούνται οι όμιλοι, επιδοτούνται, δίνονται κρατικές εγγυήσεις με, με χρήμα για, δαν, για δανεισμό, πάλι με χρήματα του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός λοιπόν που έχει πληρώσει και με τα ευρωκονδύλια και με κρατικές εγγυήσεις και με δανειοδότηση, έρχεται να πληρώσει και δύο δια από πάνω. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική που φτιάχνονται εθνικές όδοι και επί της ο λαός μας πάει από τον παράδρομο.